Πείτε μας λίγο για το παιχνίδι του Αστέρα σήμερα. Ο Αστέρας ήταν πολύ καλός και νίκη. Μπορώ να πω ότι το αξίζει το αποτέλεσμα. Πιστεύετε το 2-0 μπορεί να στείλει τον Αστέρα στους ομίλους? Ναι. Από πού ήρθατε? Από Σπάρτη. Πείτε μας δύο λόγια για την νίκη Αστέρα. Του Αστέρα. Για να πω ότι η νίκη είναι δική μας και πάμε για τον όμιλο. Με το 2-0 περνάει. Πείτε μας για τη καλή ομάδα, έτσι, καλή ομάδα, η καλύτερη. Πιστεύεις το 2-0 θα μας πάει ο Μίλους? Το 3 ήταν σίγουρο με θα ερχόμαστε. Νικήσαμε, τους φάγαμε τα σόφρακα. 2-0 φτάνει να περάσει ο Αστέρας. Εφτάνεις, βάλουμε όλα τρία εκεί μέσα. Όλα τρία, εσύ. Μια χαρά, τους φάγαμε τα σόφρακα, τέλος. Τέλεια, τέλεια, τι να πω. Εσύ, Μικρέ, πώς είσαι στην Αστέρα? Σε άρεσε ο Αστέρας? Ναι. Σε άρεσε τα γκολ? Ναι. Θες να περάσει? Ναι. Και στους αγαπημένους παίχτες? Η νίκη είναι δική μας, γιατί κάτω θα πάμε να ρίξουμε άλλα δύο. Ξέρεις με το 2-0 είναι αρκετό για να περάσει. Άμα παίξουμε όπως παίξαμε μπάλα τώρα εδώ, τελείωσε. Από την Τρίπολη δεν πάνω. Από την Τρίπολη. Πείτε μας για την νίκη του Αστέρα. Μια πολύ μεγάλη νίκη, αλλά θα ήταν ακόμα μεγαλύτερα αν ο Μπαράλες έβαλε το τρίτο γκολ στο τελευταίο λεπτό. Πιστεύετε το 2-0 είναι αρκετό για να μας στείλει στην Ευρώπη? Πάρα πολύ αρκετό. Πείτε μας για την νίκη του Αστέρα. Δεν φτάνει, θέλουμε κι άλλο. Άντε, κάνει μια εβδομάδα ακόμη και να πάμε στους ομίλους. Το 2-0 δεν είναι αρκετό για να πάμε στους ομίλους? Κοίταξε, όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες, αυτοί θέλουν ένα 3-0. Πρέπει να βγάλουμε γκολ έξω. Ο Αστέρας μπορεί, δεν έδειξαν και κάποιο ιδιαίτερο, αλλά τα μεγάλα παιχνίδια πάντα πονηρά. Ήταν ένα καταπληκτικό μάτς για τον Αστέρα. Τελείωσε με ένα σκορ 2-0 που είναι πάρα πολλές ελπίδες για την πρόκριση. Θεωρούσα ότι θα μπορούσε να γίνει το 3-0 στην ευκαιρία του Παράλληλα, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η ομάδα του Αστέρα. Έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία και θεωρώ ότι είναι στο σωστό δρόμο. Είναι ικανή αυτή η ομάδα να κάνει να παραμιλάει όλη η Ευρώπη και όλη η Ελλάδα? Εντάξει, νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Πιστεύω ότι το πρώτο πράγμα είναι να περάσει ο μήνα. Το 2-0 είναι αρκετό για αυτό το πράγμα. Από ό,τι είδα την εικόνα του παιχνιδιού και από του αντιπάλου, νομίζω πω ναι. Πιστεύω ήταν ίσως η πιο ιστορική νίκη για την ομάδα μας και ελπίζω να τα καταφέρουμε και στο επόμενο παιχνίδι και να περάσουμε στους ομίλους. 2-0 είναι καθαρό σκορ. Πιστεύετε μπορεί να ρισκάρει ο Αστέρας την πρόκληση στους ομίλους? Πιστεύω ότι αν δείξει την σοβαρότητα που έδειξαν σήμερα η ομάδα μας, θα είναι εύκολο και θα περάσουμε στους ομίλους. Ευχαριστούμε πολύ. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερα από πέρυσι. Φτιάχνουμε μια καλύτερη ομάδα και πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από πέρυσι. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Ήταν πολύ καλός, όπως έχει βάλει και 3 γκολ, αλλά δεν πειράζει. Σου άρεσε, ποιο είναι πιο ωραίο γκολ από τα δύο? Το πρώτο. Πιστεύεις ότι μπορεί να περάσει ο Μίλους? Ναι, έχει πολύ καλό. Είδατε σήμερα? Πήγαμε πολύ καλά, κερδίσαμε. Εντάξει, κρατημένα τα παιδιά σιγά-σιγά. Φέρανε το αποτέλεσμα, έπαιρνε και το τρίτο γκολ. Αλλά και οι άλλοι στις αντιπιθέσεις ήταν μακρινοί. Δεν είναι αρκετό. Είναι 50-50 ακόμα η πρόκληση. Θέλει άλλο ένα ημίχρονο, θέλει προσοχή. Με το 3-0 του Μπαράλες θα είμαστε πιο σίγουροι. Αλλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Έχουμε ένα ημίχρονο ακόμα. Συγκεντρωμένοι μπορούμε να πάμε το αποτέλεσμα. Πάμε για νίκη στην Κύπρο. Το 2-0 είναι αρκετό. Υπέρα αρκετό. Μια χαρά, πολύ καλός και μέσα στην Κύπρο το διπλό είναι δεδομένο. Το 2-0 είναι αρκετό για τους ομίλους? Όχι, δεν είναι αρκετό για μένα. Μπορεί να τραβεί πολύ εύκολα, αλλά μπορούσε να γίνει και το 4-0 εδώ πέρα, έτσι και παραπάνω. Δεν υπάρχουν πουθενά οι άλλοι. Πείτε μας λίγο για τον Αστέρα, πώς ήταν σήμερα? Καταπληκτικός. Λίγο άτυχος, μπορούσε να ήταν 3-0 το σκορ. Αλλά εντάξει, ομαδάρα. Πολύ ευχαριστημένη ομαδάρα. Για τον επαναληπτικό το 2-0 είναι αρκετό ή θέλουμε κι άλλο? Όχι, όχι, πολύ αρκετό. Ήρθαμε από την Αμερική, Ελάγγελε. Ήρθαμε από την Αμερική να δούμε τον Αστέρα. Ούτε Ολυμπιακό, ούτε Παναθηναϊκό. Είμαστε αρκάδες, κολοκοτρονέοι. Μέσε. Ζήτω ο κολοκοτρώνης. Ζήτω. Ζήτω οι αρκάδες. Γεια σας. Πώς είναι τον Αστέρα σήμερα? Έσκησε ο Αστέρας. Χάρεσε. Ποιος είναι ο αγαπημένος παίχτης? Ποιος παίχτης είναι ο αγαπημένος? Ο Ντεμπλάση. Πανηγύρισε στα γκολ. Ναι. Θα ξανάρθει στο γήπεδο στον επόμενο αγώνα? Όχι, δεν είναι σειρά, είναι με κορονοϊό.